Είναι σκυλίδα. Κάνε ένα κάπου που να σου και λίγη τζάζ. Πώς να ήμασταν δηλαδή για να ακούγαμε τζάζ. Στην Πρέβεζα. Πρέβεζα, Πάμε Πρέβεζα. Εδώ καθόμαστε. Μουσική. Τζάζ μουσική. Και όχι μια χρονιά, ούτε δύο χρονιές. 10 ολόκληρες χρονιές οι Πρεβεζάνοι απολαμβάνουν τζάζ μουσική δωρεάν στον πεζόδρομο, στον παραλιακό της πόλης. Τηλεφωνικά λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο το Μίτσιο μόνο, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Πρέβεζα Jazz Festival. Αγαπητέ κύριε Μίτσιο, τι κάνετε? Τι γίνεστε? Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ετοιμαζόμαστε, γεια σας. Για πείτε μας, εμείς οι πυρώτες δεν έχουμε πολλά ακούσματα από jazz. Έχουμε από κλαρίνα, έχουμε από την υπηρώτικη μουσική. Η jazz πώς προέκυψε στην Πρέβεζα? Πώς είναι λίγο jazz? Και τα υπηρώτικα jazz είναι. Ακριβώς. Προέκυψε εδώ και 10 χρόνια και ουσιαστικά είναι το αδελφάκι του Φεστιβάλ Τζαζ που γίνεται στην Τεχνόπολη και αυτές τις μέρες, οπότε θα το ξέρετε κι εσείς σαν σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Ναι. Είναι με συμμετοχή συγκροτημάτων που έχουν επιλέξει οι πρεσβείες, συγκεκριμένα η πρεσβεία της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Λετωνίας. Έχουμε την τιμή να έχουμε και τον πρέσβη σήμερα εδώ της Λετωνίας. Και φυσικά το μεγάλο όνομα που είναι η Μαρία Ζωάου από την Πορτογαλία και θα παίξει το Σάββατο το βράδυ. Πείτε μας και την ελληνική συμμετοχή όμως, ποιο συγκρότημα είναι? Βέβαια, η ελληνική συμμετοχή είναι το συγκρότημα Ιντραβένους, ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα, καθώς και ένα τοπικό σχήμα που έχει το περίεργο όνομα Διακρότημα. Διακρότημα. Ακριβώς. Τι θα πείτε αυτό? Σε ρυθμούς τάγκο. Είναι μια παρεκφορά του συγκρότημα. Προφανώς. Ναι. Πολύ ωραία. Δωρεάν είσοδος βεβαίως αυτές τις δωρεάν δηλώσεις. Είσοδος. Η περιφέρεια το οργανώνει, η περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας με το Δήμο της Πρέβεζας, το Λιμενικό Ταμείο και το Επιμελητήριο που έχουν αγκαλιάσει και τα παιδιά εδώ και ο κύριος Κανιώρης που προείσταται αυτής της προσπάθειας έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα δουλειά για να προβληθεί τουριστικά η περιοχή. Υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία προσφέρουν. Κύριε Μίτσια, θα πάρουμε λίγο πιο κομμάτια αυτά τα πράγματα. Αναμένονται επισκέπτες από άλλες πόλεις, από άλλες χώρες ενδεχομένως για να συμμετάσχουν να παρακολουθήσουν αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Βεβαίως, και αυτό γίνεται κάθε χρόνο, γιατί αυτή είναι μια περίοδος στην οποία αρχίζουν να έρχονται τα σκάφη, τα εστιοπλοϊκά και η Πρέβεζα είναι ένας προορισμός που είναι πολύ γνωστός στις χώρες της Ευρώπης. Οπότε κάπως έτσι μας απαντάτε και στην ερώτηση αν έχει επιτυχία αυτό το φεστιβάλ, καθώς για να διαρκεί 10 χρόνια και να επαναλαμβάνεται και φέτος, παρόλο που η οικονομική κρίση μας έχει πιάσει όλους, σημαίνει ότι μάλλον έχει μπει για τα καλά στις καρδιές σας, των κατοίκων δηλαδή της πόλης, και όχι μόνο που συγκεκριμένει κόσμο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ακριβώς. Και γι' αυτό και το έχουν αγκαλιάσει οι φορείς ακριβώς και παρόλο που υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση και το βρίσκουν σαν ένα αντίδοτο στη μιζέρια, στην υπόλοιπη που υπάρχει σε όλους μας. Παράλληλες εκδηλώσεις άλλες θα υπάρχουν, εκτός από την... Προφανώς υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις. Σήμερα μάλιστα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ταινία για τη ζωή της Edith Piaf που την προγραμματίζει και την προβάλλει η κινηματογραφική λέσχη της πόλης. Το Λαβίον Ρόζ με τη Μαριών Κωτιγιά, θα δείξετε. Ακριβώς. Συμμετέχουν και οι ποδηλάτες στην όλη. Ναι. Επίσης για δική σας μοίρα. Πώς παίζει οι ποδηλάτες στο τζάζ, τι κάνε. Γιατί το ποδηλάτε είναι τζάζ. Κουβαλάνε τα βιολοντζέλα. Ωραία, ωραία. Κύριε Μητσιέ. Υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία των φωτογράφων της πόλης που έχουν αναρτήσει κάδρα τους στα μουσικά στέκια και όχι μόνο της πόλης. Μήπως κύριε Μίτσιε, μήπως ναι. Να μεσολαβήσετε, να πείτε λοιπόν στους φίλους μας, στους φωτογράφους, να μας στείλουν φωτογραφίες για να δούμε. Προφανώς. Ωραία. Θα το και κάνουμε πείτε, και... Πείτε μου και κάτι ακόμα. Άμασα, ναι. Ναι, κύριε Μίτσιε μου. Η μουσική κουλτούρα των υπηρωτών, σε τι έτσι, κατάσταση βρίσκεται, για πείτε μου, είναι ανοιχτή σε νέα ακούσματα ή είμαστε κολλημένοι οι πυρώτες μόνο με το κλαρίνο? Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε το είδανε πολύ μουδιασμένα, αλλά αν σκεφτείτε ότι το πρώτο καιρό γινόταν σε μια κλειστή αίθουσα, μετά βγήκε σε ένα πολύ μικρό δρόμο και τώρα είναι στην παραλία με φόντο τα σκάφη κλπ. Καταλαβαίνετε και μάλιστα επειδή δεν είναι ένα εντελώς jazz διήμερο, αλλά
έχει και τη Ζωάου, η οποία είναι μια ethnic προσωπικότητα. Καταλαβαίνετε ότι ο όρος jazz σημαίνει ελευθερία και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Μίτσια, που και τα ξενοδοχεία της περιοχής φτιάχνουν ειδικά εκδοτικά πακέτα διακοπών, ειδικά για αυτό το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο σημαίνει ότι έχουν πιάσει το νόημα και οι ντοπιοποιοί κάθετοι. Κάθε τέτοια εκδήλωση μπορεί να προσφέρει σημαντικά στην οικονομική κοινότητα και την τοπική οικονομία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα city break, που λέμε πολλές φορές και θέλουμε τα city breaks και θέλουμε τα city breaks. Αυτό σημαίνει ότι μια πόλη γίνεται προορισμός για Σαββατοκύριακο, προσφέρει μια εναλλακτική πρόταση, μια εναλλακτική εκδήλωση και καλεί τον κόσμο να τη γνωρίσει αλλιώς. Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε. Βεβαίως, ναι. Να και ένα τζαζ Σαββατοκύριακο στη Χίτρα. Ας είναι μόνο έτσι η τζαζ κατάσταση που βιώνουμε. Κύριε Μίτσια. Ακριβώς, ναι. Κύριε Μίτσια, έχετε πάει ποτέ για σαφάρι? Όχι. Όχι, ωραία. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά εκεί που είστε και θα δείτε τώρα στο Μένουμε Ελλάδα ένα δικό μας σαφάρι στη Χαλκιδική. Έχετε πάει Χαλκιδική? Έχω πάει, ναι, ναι. Ωραία, σε ποιο πόδι έχετε πάει τα δύο ή από τα τρία? Και από τα τρία. Και τα τρία, ωραία. Λοιπόν, εμείς θα σας πάμε σήμερα στο πρώτο πόδι. Σας αποχαιρετούμε από εδώ, να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας. Καλή επιτυχία στους Πρεβεζάνους που βεβαίως ξέρουν να αντιμετωπίζουν την κρίση και μουσικά αλλά και με έξυπνο οικονομικό τρόπο.